Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία. Τι εννοώ, δείτε, σε κεντρική λεωφόρο, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι πολλά. Κοιτάξτε τι ακριβώς συνέβη με το τρόλεϊ. Στο τρόλεϊ που στη στροφή επάνω ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, μα ο αθεόφοβος δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δείτε το. Δείτε το. Εδώ στην πλατεία Πατριάρχου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συμβαίνουν όλα αυτά που βλέπετε. Και βέβαια είναι το τρόλεϊ της γραμμής εδώ όπου μεταφέρει κόσμο. Ασφαλώς αυτός που το παρκάρισε το αυτοκίνητό του κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει τουλάχιστον να τρέπεται. Τουλάχιστον. Βέβαια θα μου πείτε δικαιολογεί στο τρόλεϊ. Όχι, δικαιολογώ το μέσο μαζικής μεταφοράς. Είναι πράγματα που τα συναντάει κανείς διαρκώς μπροστά του. Θα το δούμε και με άλλη οπτική γωνία το γεγονός αυτό το περιστατικό. Ένα περιστατικό που δυστυχώς το βλέπουμε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο συγκεκριμένο σημείο καθημερινά. Δείτε λοιπόν τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα σταυροδρόμι που βεβαίως καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να κάνει. Δείτε ακριβώς τι έχει γίνει. Ήδη το έχει ακουμπήσει το αυτοκίνητο και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει σε λίγο. Ή αν ξεκινούσε το τρόλεϊ, τι θα γινόταν με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται, απλώς χαμογελάει και βεβαίως βλέπει τι ακριβώς έχει γίνει. Όλα αυτά σε μια πολυσύχναστη περιοχή. Και βεβαίως, όπως μου λέει και ο κύριος, στα ΜΕΑ. Ένα εδώ και ένα άλλο που έχει κλείσει. Είναι σημείο που καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να φέρει αναστάτωση. Ουδής ξέρει πόση ώρα θα μείνει εδώ αυτό το τρόλεϊ.